να μας πεις, Δημοσθένη Καλαμπάκα, τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί έχουμε έναν 30χρονο ανώμαλο ντελιβερά να συλλαμβάνεται την αστυνομία για την αποπλάνηση ανήλικων αγοριών, ενώ να πούμε ότι ο συγκεκριμένος τον είχαν ξαναπιάσει για παιδική πορνογραφία και ήταν έξω. Αυτά που λέμε. Αυτό... Καταλάβατε, οι ανώμαλοι αυτοί έξω. Είναι μόνιμο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έμπαινε στα σπίτια και άφηνε τα σουβλάκια, άφηνε αυτά το κατάστημα που εργαζότανε. Έκοβε κίνηση στα σπίτια μέσα. Γι' αυτό προβλέπετε. Για πες μας, Δημοσθένη Καλαμπάκα, το ρεπορτάζ. Γι' αυτό προβλέπετε άδεια εργασίας και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Για delivery όχι. Και για το delivery. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Άδεια κατάσταση. Δεν ισχύει, δυστυχώς. Δεν ισχύει, δυστυχώς. Δεν γίνεται να μη ισχύει. Δεν ισχύει για delivery. Ότι ο 30. Δεν γίνεται να μη ισχύει. Εφόσον είναι σε κατάσταση γενικού ενδιαφέροντος. Όταν είναι ο delivery, δεν είναι. Δεν ισχύσατε, δεν ακούτε. Θα το δούμε. Ε, τι θα το, εσύ το λέω εγώ. Θα το δω. Σας το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι ο 30χρονος παιδεραστής έμπαινε στα σπίτια ως ντελιβεράς, εντόπιζε που υπήρχαν ανήλικα παιδιά και προσπαθούσε μετά να ικανοποιήσει ανώμαλες ωρέξεις του. Στα δίχτυα του έπεσαν δύο 14χρονα αγόρια, τα οποία κατάφερε μέσω Facebook και άλλων κοινωνικών δικτύων να τα προσελκύσει και να τα πείσει να πάνε σπίτι του. Εκεί πέρα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, είδανε ταινίες πορνό και μετά προχώρησε σε ελγείς πράξεις σε βάρος του. Δημοσίε Καλαμπάκα, έχουμε τη μάνα. Έχουμε τις δηλώσεις της μάνας που σοκάρουν. Είναι σοκαριστικές πραγματικά. Θα δείτε σε πολύ λίγα λεπτά το τι λέει η ίδια η μάνα. Πώς περιγράφει στους αστυνομικούς αυτά τον εφιάλτη το οποίο είσαι το παιδί της. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο, ενώ να πούμε ότι αυτό έχει ενδιαφέρον. Τον είχε τσακώσει η αστυνομία για παιδική πορνογραφία, για σκληρό πορνό. Ακριβώς, μέσω διαδικτύου, πριν από καιρό, και όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος κανονικά και έμπαινε ελεύθερα στα σπίτια μέσα και έκοβε κίνηση. Αυτό το θέμα. Χτύπαγε τα κουδούνια και έκοβε. Οικογένειες, φάτσες, παιδιά. Πάμε να δούμε τη λίμανα. Ο γιος μου, τόσο στον ίδιο όσο και στο φίλο του, συχνά πυκνά τους έδινε μικρά χρηματικά ποσά με στόχο να τους πλησιάσει. Το γνωρίζουν καθώς στην περιοχή που μένουμε, αυτός εργάζεται σε κατάστημα. Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, λοιπόν, τους προσέγγισε μέσω του Facebook και τους κάλεσε σε σπίτι, στο οποίο παρεπιπτόντως δεν διαμένει μόνιμα, αλλά οικείο του πρόσωπο για να παρακολουθήσουν ταινία, σε κεντρική περιοχή του Αγρινίου. Κλείνουν τελικά ραντεβού, συναντιούνται και πηγαίνουν εκεί. Τους έδωσε μάλιστα σαν κύριος και γλυκά και τους έβαλε να δουν ταινία πορνό. Μετά την ερωτική ταινία, τους ζήτησε να αυνανιστούν, ξεκινώντας μάλιστα ο ίδιος να το κάνει. Τελικά, όπως μου ανέφερε ο γιος μου, επειδή δεν αντέδρασαν, προχώρησε ο ίδιος να εισελγεί στα γεννητικά τους όργανα. Προσπάθησε να τους κάνει και κάποια άλλα πράγματα, όμως τα παιδιά ευτυχώς αντέδρασαν και δεν το δέχτηκαν. Για να κρατήσουν μάλιστα κλειστό το στόμα τους και να μην πούν σε κανέναν το παραμικρό, τους έδωσε από 10 ευρώ. Ο γιος μου επέστρεψε αμέσως στο σπίτι και με κάλεσε για να μου πει τι είχε συμβεί. Πήγαμε στο μπάνιο και τρελάθηκα, βλέποντας τα γεννητικά όργανα του παιδιού μου με μόλοπες, πρισμένα και με σημάδια. Εκείνη τη στιγμή τρελάθηκα, όταν μου είπε όλη την ιστορία. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και με την άλλη μητέρα, γιατί ο γιος δεν της είχε πει τίποτα. Σκέφτηκα να αντιδράσω και επικοινώνησα τελικά με τη μητέρα του άλλου παιδιού. Θέλησα να πάμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήθελε η άλλη μητέρα. Την επόμενη μέρα, όταν ενημέρωσε το δικηγόρο μου, μου είπε να πάμε αμέσως να το καταγγείλουμε στην αστυνομία. Το άλλο παιδί ήταν αρκετά τρομαγμένο από ό,τι έμαθα. Η μητέρα του φοβόταν μήπως του εκδηλωθεί κάποιο ψυχολογικό τραύμα. Εν τέλει, αποφασίσαμε να βρούμε τον πατέρα του δράστη, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα. Όμως είπε, μου άνοιξε στα μάτια, πήγαινε στην αστυνομία, ενώ πήγαμε και στο χώρο που εργάζονταν. Φοβερό. Ο πατέρας του δράστη, μπράβο στον πατέρα του δράστη, εν μέρη που λέει πήγαινε στην αστυνομία του καταγγείλεις. Εν μέρη. Εν μέρη. Γιατί δεν ήξερε για το γιο του. Δεν τον πρόσεξε. Δεν ήξερε τον πρόσεξε για πορνογραφία. Και τον είχαν ελεύθερο. Άντε τον κλείσουν μια ψυχιατρική κλινική και να τον στείλουν να τον πού. Ο ανώμαλος είναι πολλά τα παιδάκια, τα αγοράκια. Είναι πολλά. Δεν είναι μόνο για, αυτά τα δύο. Για να πει πήγαινε στην αστυνομία, κάθε ήξερε. Οι πληροφορίες θέλουν να είναι δεκάδες τα θύματα του. Δεκάδες τα θύματα του! Να πούμε τις πολλές περιπτώσεις, Φίλιππ, να προσθέσουμε. Γονείς για εμπειρότητες λόγους δεν κάνουν καταγγελία. Φοβόμαι το κοινωνικό περιβάλλον. Ακούσαμε, τι είπε μία μάνα ναι, που της είπε η άλλη μάνα. Φοβόνται και το ψυχολογικό τραύμα. Το ψυχολογικό τραύμα. Μπράβο στη μάνα αυτή που βρήκε το θάρρος. Γιατί αν δεν γινόταν η καταγγελία, θα συνέχιζε ο ανώμαλος να δρά κανονικά. Μάλιστα. Πάμε να δώσουμε κολαγόνα, δύο κολαγόνα.